Ερώτηση 5.600. Τι σας ενοχλεί με τους καλεσμένους? Κάτι που... Όταν δεν φεύγουν. Μπράβο. Το χειρότερο. Το οποίο το παρατήρησα τα τελευταία χρόνια. Που για κάποιο λόγο δεν έχω τις αντοχές που είχα παλιότερα. Παιδιά, απλά σβήνω κάποια ώρα. Φεύγουνε. Κλείνουν τα μάτια μου. Είναι τόσο awkward αυτό που ζω. Μας είχε καλέσει ο Γιάννης στο σπίτι την πρωτοχρονιά. Και δεν φεύγαμε. Τώρα κατάλαβα ότι μιλάει για φύγει. Και πρέπει να πεις αυτή τη awkward φράση στο παιδιά, μήπως να το διαλύσουμε σιγά σιγά. Δεν πας, δεν το λες. Αύριο έχω... Όχι, πας πρώτα στο πρόλογο. Αύριο έχω ξύπνημα. Αν είναι γνωστή σου, δηλαδή αν είναι ο Γιώργος και αν ήταν αυτή τη πρωτοχρονιά, εντάξει, λες παιδιά, δεν το λες. Δεν το λες. Ήρωας. Αλλά άμα είναι όχι τόσο γνωστή σου. Άμα είναι όχι τόσο γνωστή σου. Τι κάνεις, χασμουριές επιτιδευμένες. Εγώ πρώτο πράγμα που κάνω. Χασμουριόμουν κανονικά, όχι επιτιδευμένα. Εγώ το πρώτο πράγμα είναι να πάρω ό,τι έχει βγει. Τύπο, ό,τι πιάτο. Και αρχίζω και το βάζω στο πλυντήριο. Κλειδώνεις την τουαλέτα. Κρύβεις τις παντόφλες. Σβήνεις φώτα. Κλειδώνεις την πόρτα και είναι ακόμα μέσα αυτή. Επική ατάκα είναι το. Εσείς αν θέλετε, κάτσετε. Δεν έχω. Καθίστε, δεν έχω πρόβλημα. Απλά πάω να την πέσω. Έχω true story που είναι ο Θεός πατέρα μου, ο οποίο. Δούλευα και τα λοιπά, αλλά ήταν 15 Αύγουστο, είχαν καλεσμένους γιατί τον λένε Παναγιώτη. Καθόταν στην Πολυθρόνα λοιπόν, σκάγανε οι καλεσμένοι, ξεκινάγανε και κάποια στιγμή αποκοιμιόταν στην Πολυθρόνα και ροχάλιζε. Ξεκάθαρο πατέρα. Ξεκάθαρο φύγεται. Αυτό. Εγώ έχω τη γυναίκα μου, είναι πολύ χιδέα, απλά λέει ότι πάει τουαλέτα. Και δεν ξαναγυρνάει ποτέ. Τι κάνω μόνο μου, εγώ με τι μένει μόνο σου. Δεν στο λέει ούτε σε εσένα. Όχι, όχι. Δεν πάω λίγο μέσα. Αυτό δεν λέει καν. Πάει για τουαλέτα και δεν ξέρει. Αυτό είναι ξεκάθαρο κέρατο. Αυτό είναι για κέρατο βαρβάτο. Δεν χρησιμοποιείται παιδί τώρα. Τσιμπάμε παιδάκι, κλαίει. Όχι, το παιδί δεν μπορεί Δημήτρη και όλοι. Όχι, γιατί το παίρνουν όλοι στην αγκαλιά του, το κοιμίζουν. Δηλαδή όλοι βρίσκουν λίγο ενδιαφέρον με το παιδί. Εμένα μου έχει τύχει να σκεφτώ να πάω να αδειάσω μέρο. Κρασιού για να τελειώσει πιο γρήγορα. Τύπου το βλέπω και είναι στα 3/4 και λέω δεν παίζει να φύγουν αν δεν τελειώσει. Και σκέφτομαι να πάω να το πάρω και να ρίξω λίγο για να έχει λιγότερο και μετά δεν έχω. Εγώ δεν μπορώ καθόλου, παιδιά, να έχω καλεσμένο σπίτι πάνω μεγάλο, ξέρεις, να μην είναι 2 άτομα, 3. Ρεβεγιόν, ξέρω εγώ, και να πας στην τουαλέτα για να δεις κάτι ουρημένο καπάκι λεκάνης. Σκληρό έχει συμβεί, γιατί δεν είναι όλοι κολλητοί. Είναι, ρε παιδί μου, φίλοι κολλητοί, αλλά θα είναι, ξέρω εγώ, και ένας ξάδερφος κάποιου. Και πάντα ο ξένος το κάνει αυτό. Δεν είναι ο δικός σου άνθρωπος. Ποιος το έχει, είναι... Δεν ξέρεις, είναι κλουέντο αυτό. Ποιος κατούρισε. Ναι, και μετά... Ο κύριος Μουστάρτος με κυροπήγιο. Ναι, γιατί τα κατώρισε και είναι... Εσύ σαν οικοδεσπότης δεν μπορείς να αφήσεις τη λεκάνη έτσι γιατί θα σε κρίνουν. Οπότε πρέπει να πάρεις χαρτάκι και να κάνεις αυτό το πράγμα. Με τα ούρα του άλλου και μετά βγαίνεις έξω και τους μισείς όλους. Λες, ποιος ναι, το έκανε τώρα αυτό το πράγμα. Και κάθε φορά πάει κάποιος τουαλέτα, λες τώρα... Ναι, μετά πας και τσεκάρεις μετά από καθέναν. Ναι. Παιδιά, μου εμένα μου τις πάει πάρα πολλούς καλεσμένους όταν δεν φάνε το φαΐ που τους βάζεις όλο. Αλήθεια! Ναι. Δεν έχεις πάρα πολλά από μένα. Κανένα. Που τους βάζει, που σου λένε βάλε τόσο και δεν το τρώνε μετά. Όχι, που έχεις βγάλει εσύ φαΐ για αυτούς τους ανθρώπους και έχουν έρθει φαγωμένοι, ξέρω εγώ. Ή έχουν έρθει τύπο, αχ, εγώ κάνω διατροφή αυτή την περίοδο. Να μην κάνεις διατροφή. Τι ήρθες εδώ! Άμα θες διατροφή σπίτι σου, με παντόφλες. Κάτσε σε χαροπή λίγο, ότι δεν μπορείς να τα φας όλα μόνος σου τώρα. Τώρα δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Κάτσα και ξεσκίστηκα όλο το πρωί. Για να μαγειρέψει. Γυναίκα μου να μαγειρεύει. Όλα αυτά είναι ένα θέμα επικοινωνίας έτσι και αυτά με τα παπούτσια. Δηλαδή, εμείς τώρα θέλουμε να καταλήξουμε ότι θα υπάρχει μια σαφής πρόσκληση στον καλεσμένο που θα λέει αν θα βάζει παπούτσια ή όχι, είναι τι θα έχει φάει. Πόσο θα έχει, τι ώρα θα φύγει. Εάν κάνει διατροφή τον πουλό. Και αυτό σου απαντάει λέγοντας ότι αυτή την περίοδο κάνω διατροφή. Κάτσε στην τουαλέτα. Έχω καλές κάλτσες, έχω παντόφλες νούμερο 43. Έχω περάσει ένα κρύωμα πριν 2 μήνες. Το πουλί μου έχει τρύπες στο πλάι και φεύγει. Wow. Εμένα με ενοχλείπεις πολύ αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται σπίτι σου και είναι τύπου ας θα το κάνω εγώ. Αυτό το θες καφέ, θες ναι, αλλά άσε θα το φτιάξω θα το εγώ. Και, όχι, δεν θα το φτιάξει γιατί δεν μπορείς, δεν ξέρεις και θα κάνεις απλά ερωτήσεις. Άσε θα το φτιάξω εγώ, ο καφές που είναι, τρίτο ντουλάπι, όχι σε αυτό, στο άλλο. Άσε με να το φτιάξω να τελειώνουμε, να πούμε, γιατί αλλιώς είναι απλά... Εγώ έχω απενεχοποιηθεί τελείως από αυτά. Ναι, θέλω ένα καφεδάκι, μάνα δύο τέτοιο, φτιάξω. Ναι, εννοείται. Γιατί και εγώ ήμουν. Ήμουνα, όχι, ήμουν ότι μπορούσα. Ήσουν το. Μάνα, μην μπαίνει σε πελά. Ωραία, απλά θέλω να μου πεις που είναι ο καφέ, στα κουταλάκια, η ζάχαρη είναι ποτήρι. Που το μίξερ, πρέπει να το. Ναι, μπράβο. Ναι, άμα είσαι από όλα αυτά, να το φτιάξω εγώ αν τελειώνω. Εγώ συγχαίρομαι με τις πρώτες στιγμές όταν είναι. Επειδή μου οι φίλοι ετερόκλητοι τελείως, δεν γνωρίζουν μεταξύ του. Η πρώτη ώρα, α πούμε, που μαζεύονται όλοι και καθόμαστε. Που έρχεται ο κλασικός, ο πρώτος που έρχεται παρατέταρτο, όπως είναι στο λένε Γιώργο Αγγελόπουλο. Πόσες φορές με έχει βγάλει από την τουαλέτα ο Αγγελόπουλος. Εσύ πας τουαλέτα τελευταία στιγμή, έτσι. Έτυχε. Όχι, δεν τυχαίνει. Γιατί όταν το κάνεις επί 15 λεπτά, κάνει γιατί είναι αρσενικό αλφα. Θέλει να υπάρχει μυρωδιά για όλους τους καλεσμένους. Θέλει να παρακολουθήσει το καπάκι να μυρίσει. Δύση Σαραγκατσάνη.
κάνει το καπάκι. Εσύ ήσουνα! Και όταν δεν φεύγουν, παίρνει το καπάκι και το πηγαίνει δίπλα του. Ωραία, άρα καταλήγουμε. Εγώ είμαι σίγουρα με αυτή την πλευρά. Το ότι ό,τι και να γίνει, το χειρότερο είναι να μην φεύγουν. Ειδικά όταν έχει πλέον παιδί και έχει φίλου που δεν έχουν παιδιά και το γιολάρουν και μπορούν να πάνε μέχρι τι 5. Και νιώθεις και τύψεις, γιατί είναι σε φάση τους διώχνεις και είναι ωραία, πού θα πάμε μετά. Θα πας και μετά κάπου. Σπίτι σου να πας. Ναι, ας το δώσουμε. Το δίνουμε εκεί. Να φεύγετε. Πόση ώρα είναι μια επίσκεψη. Να πάτε σπίτια σας. Άντε.